Πάμε τώρα να δούμε Κυριάκο Μητσοτάκη στη Λέσχη Μπίντεμπεργκ. Είναι παλιό το βίντεο, αλλά... Το βίντεο είναι παλιό, ναι, αλλά πριν γίνει έχει την αξία του. Έχει την αξία του. Γι' αυτό και έτσι το επιλέξατε και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Πάμε. Μάθαμε τελευταία ότι συμμετείχατε στην συνεδρία της Λέσχης Μπίντεμπεργκ. Λοιπόν, ακούγονται πάρα πολλά για αυτή τη Λέσχη, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Μου έχετε κλέψει τα μισά ερωτήματα σήμερα. Για λοιπόν, συμμετέχουν εκεί σημαίνοντες επιχειρηματίες, πολιτικοί, εκδότες. Όλοι λέτε ότι παρουσιάζετε εκεί τις θέσεις σας για το καλό της χώρας. Μήπως τελικά εκεί πέρα αποφασίζονται και καθορίζονται οι πολιτικές που πρέπει να ασκηθούν και εσείς απλά να το πω ότι κάνετε τη βρώμικη δουλειά. Ναι, να το απομυθοποιήσουμε λίγο και ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν είναι τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από μια συνάντηση πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, επιφανών ανθρώπων που συζητάνε και δεν αποφασίζουν απολύτως τίποτα για σημαντικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν στη φετινή συνάντηση, είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω, το οποίο το θεωρώ απολύτως κρίσιμο, είναι το πώς η τεχνολογία και με ποιο τρόπο θα αντικαταστήσει μια σειρά από δουλειές οι οποίες σήμερα γίνονται από ανθρώπους και αύριο θα γίνονται από μηχανές. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να μας απασχολεί ως πολιτικούς. Διότι αν θέλουμε να σκεφτούμε... Γιατί σας δεσμεύουν όσους μετέχετε εκεί να μην μπείτε βγαίνοντας τη συζήτηση? Δεν υπάρχει μέλος. Δεν είμαι εδώ ούτε όχι. Δεν έχει μέλη. Λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχει μια δέσμευση εμπιστευτικότητας. Υπάρχει μια δέσμευση. Η οποία είναι περίεργη. Όχι, καθόλου. Σε ένα φόρουμ που γίνονται συζητήσεις του τύπου που περιγράψατε. Πάντα. Γιατί απαγορεύεται, γιατί δεν κρατούν πρακτικά. Έχω πάει σε πολλά τέτοια φόρα. Και υπάρχει πολλές φορές ένας κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι μιλάς ελεύθερα, δεν κρατούνται πρακτικά, ακριβώς για να μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Και δεσμεύεσαι να μην αναφερθεί σε συγκεκριμένα πράγματα που έχουν υποθεί. Μάλιστα. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Πρωθυπουργό της χώρας πριν μερικά χρόνια, στον κύριο Χατζηνικολάου. Εγώ θεωρώ ότι ζωρίστηκε από τον Πιτσιρικά. Η ερώτηση ήταν για εκείνα τα χρόνια δύσκολη. Τώρα εντάξει, αυτά λίγο ξέρετε τα έχουν εξηγήσει όπως θέλει ο καθένας. Όταν μάλιστα, κύριε Χασάπη, φίλες και φίλοι, ακούτε έναν πολιτικό να ευχαριστεί για την ερώτηση που του κάνουν, να ξέρετε ότι ένα είναι βέβαιο. Είναι σε δύσκολη θέση. Δεν ευχαριστώ. Ό,τι είναι σε δύσκολη θέση. Πάντως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πολύ εύστοχα σημείωσε για τη βρώμικη δουλειά των πολιτικών. Εγώ δεν ξέρω τα εσωτερικά της Λέσχης αυτής, αλλά εκείνο που ξέρω και βλέπω είναι ότι τους στόχους και τα προτάγματα της παγκοσμιοποίησης, τη βρώμικη δουλειά την κάνουν οι κυβερνήσεις.